Hey, hey, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Μια ακόμα εκπομπή Temple of Rock ξεκίνησε. Είμαστε εδώ πέρα ζωντανά στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης, εννοείται, πίσω από το μικρόφωνο, όπως πάντα. Μπορεί μια βδομαδούλα να μην κάναμε ζωντανή εκπομπή, διότι απουσίαζα, όμως δεν σας αφήσαμε έτσι, διότι είχε εκπομπή. Προηχογραφημένη τουλάχιστον. Αλλά είχε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τις γιορτές. Έξω έχουν στολίσει τα πάντα, οι πάντες, γίνεται ένας πανικός, ένας χαμός. Αρχίζουμε, παίρνουμε και τα γιορτινά μας δώρα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, να πούμε λίγο τρόπους επικοινωνίας και από πού μας ακούτε. www.eolas.org είναι το site. Πατάτε το play και βλέπετε τι βγάζουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και όχι μόνο κάθε μέρα καθώς ανανεώνεται. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να δείτε και να ακούσετε. Έχει πολλά πράγματα, είναι πολύ πλούσιο. Μας ακούτε επίσης από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Για τηλέφωνο 2313-022-040 για να μιλήσουμε εδώ πέρα off the air στο στούντιο. Και στέλνετε τα email σας στο radio@eolas.org. Βρίσκεται εννοείται και την ομάδα μας στο Facebook Temple of Rock at EOE Radio. Και σήμερα να σας πω ότι δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την αγαπημένη μας παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά για το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Oh yeah! Γι' αυτό παίρνετε τηλέφωνα στο 2313-022-040, αφήνετε ονοματεπώνυμο και ξέρετε εσείς, στο τέλος θα ανακοινώσουμε και τους νικητές. Η τελευταία ζωντανή εκπομπή που είχαμε ήταν εδώ πέρα με τον Κώστα Τσίψιο το Anecdote of the Day, το οποίο πραγματικά κλάψαμε. Το ακούσατε και σε επανάληψη την προηγούμενη Πέμπτη. Ελπίζω να πήρατε μια δυνατή δόση κρύου και γέλιο. Ξεκινήσαμε δυνατά με τους AC/DC Back in Black, επιλογή του Αλέξανδρου, εδώ πέρα του υπεύθυνου περιεχομένου. Η επόμενη επιλογή είναι δική μου, καθώς το έχω και φρέσκο από τη μνήμη μου, καθώς τους ακούσαμε το Σάββατο στους Rock'n'Roll Children. Rainbow λοιπόν, του Ronnie James Dio, Long Live Rock'n'Roll. Ξεκινήσαμε, φύγαμε, μην δυναμώσετε το ραδιόφωνο, θα δυναμώσει μόνο του. Καλή διασκέδαση! Έτσι, έτσι, αθάνατο και ζωντανό rock and roll λοιπόν από τους Rainbow με τον Ronnie James Dio. Φοβερό και θρυλικό κομμάτι. Πριν πω οτιδήποτε, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, διότι χθες είχα τα γενέθλιά μου και τα μηνύματα ήταν άπειρα και ήταν μοναδικά. Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ήθελα απλώς να το πω γιατί πραγματικά χθες συγκινήθηκα με τόσα πολλά μηνύματα και τόσα ωραία μηνύματα. Εύχομαι στο δεκαπλάσιο και παραπάνω να έρθουν να γίνουν και για εσάς όλα πραγματικότητα, παιδιά, μέσα από την καρδιά μου. Να στείλουμε και τις καλησπέρες μας σιγά σιγά στην Ειρήνη, στην Δέσποινα, στην αγάπη που μου ακούει από το σπίτι. Στείλτε, παιδιά, όσοι ακούτε, στη ζωή. Στείλτε εδώ πέρα να γίνει ένας χαμός, έτσι ξέρετε εσείς. Πάντως, παιδιά, σήμερα δεν έχει παγκόσμια ημέρα. Ναι, γιατί συνηθίζουμε να τις αναφέρουμε, είναι η αλήθεια εδώ πέρα στον Temple of Rock. Δεν πειράζει, μωρέ, είναι 12-12 όμως, έτσι δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε εκπομπή σήμερα, έτσι. Ξέρετε, Temple of Rock. Να στείλω και τις ευχές μου στον Νίκα από το THO Crew που έχει γενέθλια σήμερα, για τόσα χρόνια είναι πολλά αδερφέ. Τον ακούμε κάθε Παρασκευή στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων στα δίτα του Hip Hop εκπομπή. Γερός δυνατός και με πολύ Hip Hop, φίλε, ξέρεις. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυνατά με AC/DC, με Rainbow. Πάμε να ακούσουμε και ένα Bon Jovi τώρα, γιατί μπήκαν επιτέλους και αυτοί στο Hall of Fame. Και αξίζει, πιστεύω. Bon Jovi, Burning Love. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στην εκπομπή Temple of Rock. Yeah! Να στείλω λοιπόν τα χαιρετίσματά μου στον αγαπημένο Τζον Bon Jovi, ο οποίος μου έστειλε ένα GIF με χαιρετάει. Εντάξει, ξέρω ότι ακούς την εκπομπή, δεν χρειάζεται τώρα να τα βγάζουμε αυτά και on air, δεν είναι σωστό. Γεια σου ρε Δέσποινα, με χαζεύεις με αυτά που γράφεις ώρες, μπράβο, μπράβο. Η ζωή θέλει χριστουγεννιάτικο, έρχεται ο Σονούπο το χριστουγεννιάτικο, ροκ χριστουγεννιάτικο εννοείται, όχι ότι και ότι, εντάξει.
ξέρετε, είμαστε εξειδικευμένοι εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως είπα και έκλαιγα πριν, δεν έχει σήμερα παγκόσμια ημέρα, όμως έχει, σήμερα έχει καταρχάς την κλήρωση, έτσι. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό το ερχόμενο Πουσουκού, για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά του Τσικάρα στο θέατρο Άρατος. Παίρνετε τηλέφωνο στο 2313-022-040, αφήνετε όνομα τεπώνυμο και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση με τον αγαπημένο μου φίλο και υπεύθυνο περιεχομένου του ραδιοφώνου Αλέξανδρο. Αλέξανδρος, μ' ακούς? Ακούω, Αλέξανδρος. Πήγε, ας πούμε, η Δέσποινα που είχε καταφέρει και είχε κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, είπε ότι είναι πολύ γεμάτη παράσταση, γελάσαν πάρα πολύ, ναι. Εντάξει, δεν το είπε γεμάτη, καταλάβατε, δεν χρειάζεται τώρα. Λοιπόν, μιας που είμαστε και on fire και τα λοιπά, ακούσουμε και Alice Cooper House on fire και ερχόμαστε για να πούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσική και να βάλουμε και το χριστουγεννιάτικο που θέλει η ζωή και ξέρετε, εντάξει, να πάρουμε λίγο μπρος. Συγγνώμη, βγήκαμε νερό και τραγουδάω. Ωραία φάση, έτσι. Τρολάρω τον εαυτό μου, ρε παιδιά, τι φάση. Ακούσαμε λοιπόν και Alice Cooper House of Fire, έτσι, γιατί πιάσαμε τις φωτιές και τα λοιπά. Λέω, άντε, ας το κάψουμε μια που ακούμε έτσι πολλές φωτιές και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, ξεκινάμε να βλέπουμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στην μουσική μας. Πρώτη φάση, λοιπόν. Πίσω στο 1915, ο Αμερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής της jazz Frank Sinatra γεννήθηκε στο Hoboken του New Jersey. Οι γονείς του ήταν Ιταλοί μετανάστες. Πριν ασχοληθεί με το τραγούδι, δούλευε σαν παιδί για θελήματα στην εφημερίδα Jersey Observer και εργάτης σε ναυπηγεία. Στις αρχές της δεκαετίας του 30 αρχίζει τις πρώτες του εμφανίσεις μπροστά στο κοινό. Στα μέσα της δεκαετίας του 40, ο Frank Sinatra είχε ήδη γνωρίσει επιτυχία. 1918, ο Αμερικανός jazz τραγουδιστής, Joy Williams, γεννήθηκε στο Cordell της Georgia. Υπήρξε υποψήφιος 9 φορές για βραβείο Grammy και τελικά κέρδισε το Best Jazz Vocal Performance για το άλμπουμ του Nothing But The Blues 1984, καθώς και ειδικά το εκτέλεση του τραγουδιού Every Day I Have The Blues παρέα με τους Count Basie Orchestra, το οποίο είχαν ηχογραφήσει το 1955, τιμήθηκε το 1992 με το βραβείο Grammy Hall of Fame. 1938, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Connie Francis γεννήθηκε στο Newark του New Jersey. Πολύ μεγάλες επιτυχίες στα τραγούδια Who's Sorry Now και My Heart Has a Mind of Its Own, το οποίο το 1960 έμεινε για δύο παρακαλώ εβδομάδες στο Billboard. 1943, τώρα ο Αμερικανός jazz funk soul jazz σαξοφωνίστας Grover Washington Jr. γεννήθηκε στο Buffalo της Νέας Υόρκης. Μεγάλη επιτυχία το τραγούδι Just the Two of Us το 1981 σε συνεργασία με τον Bill Withers. Θεωρείται από πολλούς πρωτεργάτης της smooth jazz. Τώρα περνάμε στο 1943, όπου ο Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, γνωστός ως ιδρυτικό μέλος των The Allman Brothers Band Dickie Betts, γεννήθηκε στο West Palm Beach της Φλόριντα. Το όνομά του γράφτηκε μαζί με τον υπόλοιπον μέλων του συγκροτήματος στο Rock and Roll Hall of Fame το 1995, παρακαλώ. 1957 τώρα, ο DJ Al Pretty απολύθηκε από το ραδιοφωνικό σταθμό Keck στο Portland του Oregon των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο λόγος ήταν επειδή έπαιξε στον αέρα το τραγούδι του Elvis Presley White Christmas. Ο σταθμός είχε απαγορέψει να μεταδίδει το χριστουγεννιάτικα κάλαντα σε εκτελέσεις του Presley με τη λογία ότι η εικόνα του sex symbol που είχε ο Elvis δεν ταιριάζει με τα τραγούδια του θρησκευτικού χαρακτήρα. Παίξτε Elvis, ρε παιδιά! 1985, ο Σκοτσέζος πιανίστας Ian Stewart απεβίωσε σε ηλικία 47 ετών από καρδιακή προσβολή καθώς βρίσκονταν στην αίθουσα αναμονής μιας κλινικής για να εξετάσει το αναπνευστικό του πρόβλημα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος των The Rolling Stones και όμως ο μάνατζερ Andrew Luke Oldham θεώρησε ότι δεν είχε την κατάλληλη εμφάνιση για το συγκρότημα, έτσι το ανέθεσε καθήκοντα road manager του και του δεύτερου πιανίστα. Τέλος τώρα, το 1957, ο DJ Al Pretty από... Αυτό πάλι το έχει. Ρε παιδιά, θα μας τρελάνετε! Αφού το είπα πριν! Α, πάει, κόλλησε αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τώρα ένα χριστουγεννιάτικο κομματάκι που ζήτησε και πριν λίγο η ζωή. Έρχονται οι Lynyrd Skynyrd στον αέρα με το Santa Claus is Coming to Town. Περνάμε σε αγαπημένες διαφημισούλες και επιστρέφουμε να πούμε τα νέα μας που έχουμε για σήμερα. Oh yeah!
εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε. Ναι, δεν γλιτώνετε, παιδιά. Πιστεύω να το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Δεν γλιτώνετε από αυτή την εκπομπή. Τέλος. Λοιπόν, είπαμε σήμερα το αφεντικό τρελάθηκε. Δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Αυτό το που σου κου, όποτε θέλετε, πάτε στο θέατρο Άρατο του Τσικάρα. Είναι πάρα πάρα πολύ ξεκαρδιστική παράσταση. Θα περάσει το ωραία σας, το υπογράφω εγώ. Να, τώρα υπογράφω στο χαρτί, δεν ξέρω αν ακούγεται. Ακούστε. Ναι, ωραία. Τα ακούσατε. Λοιπόν, 23-13-022-040, πάρτε τηλέφωνο, άντε, περιμένω. Θέλω να βλέπω συμμετοχές. Τρελάθηκα κι εγώ, μαζί με το αφεντικό τρελάθηκα κι εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τα σημερινά μας νέα σιγά σιγά, να δούμε τι γίνεται γενικά. Θα πω τώρα 2-3 ειδησούλες που είχα να πω από την Anecdota Day, που τελικά δεν είπα τίποτα γιατί λέγαμε μόνο ανέκδοτα. Έτσι, επειδή μου έχουν μείνει ρε παιδί μου και θέλω να τα πω. Λοιπόν, οι υποψηφιότητες λέει των βραβείων Grammy. Η 60η χρονιά των μουσικών βραβείων προκαλεί εκ νέου συζητήσεις. Τα βραβεία Grammy ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες. Αυτού σκουλικού μικρότρυπα. Ναι, εντάξει, το σαρδάμι είναι στο αίμα μου. Τα βραβεία Grammy ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες για την 60η τελετή τους για τους καλύτερους δίσκους, συνθέσεις και καλλιτέχνες της νέας σεζόν που ξεκινά από 1η δεκάδα του 2016 και έληξε στις 31 του 2017. Οι Foo Fighters είναι υποψήφιοι με το Run για ροκ, ερμηνεία και τραγούδι, αλλά ο δίσκος τους δεν χώρεσε στην πεντάδα. Έλα ρε παιδιά, γιατί. Οι Mastodon είναι υποψήφιοι και σε ροκ αλλά και σε metal κατηγορία. Οι Metallica διεκδικούν το ροκ τραγούδι της χρονιάς με το Atlas Rise και το ροκ δίσκο με το Hard White to Self-Destruct. Στη ροκ κατηγορία βρίσκουμε και τον Chris Cornell και τον Leonard Cohen. Μία ακόμα έκπληξη όχι για την αξία αλλά για την κατηγορία. Ας δούμε όμως αναλυτικά, θα πούμε μόνο για τις ροκ κατηγορίες, έτσι δεν θα πούμε τα άλλα. Best Rock Performance, υποψήφοι είναι Leonard Cohen, You Want It Darker, Chris Cornell, The Promise, Foo Fighters Run, Kaleo, No Good, Nothing More, Go To War. Best Rock Song, Metallica, Atlas Rise, Kay Flay, Blood In The Cut, Nothing More, Go To War, Foo Fighters Run, Avenged Sevenfold, The Stage. Πάμε τώρα στο Best Rock Album, Mastodon, Emperor Of Sun, Metallica, Hardwired To Self-Destruct, Nothing More, The Stories We Tell Ourselves, Queens of the Stone Age, Villains, The War on Drugs, A Deeper Understanding. Πάμε τώρα στο Best Alternative Music Album. Arcade Fire, Everything Now, Gorillaz, Humans, LCD Sound System, American Dream, Father John Misty, Pure Comedy, The National Sleep Well Beast. Και πάμε στο Best Metal Performance. August Burns Red, Invisible Enemy, Body Count, Black Hoodie, Code Orange Forever, Mastodon, Sultan's Curse και Mesuga, Clock Wars. Μάλιστα τον Body Count, το τραγούδι και το άλμπουμ, το συγκεκριμένο άλμπουμ, είχα την τύχη να το παρουσιάσω και στο περιοδικό το οποίο γράφω, ξέρετε εσείς. Ήταν ένα αρκετά καλό άλμπουμ, πιστεύω, για το είδος του. Είναι metal hip-hop, ας πούμε, φάση. Είναι τραγουδιστής και πρωτομάστορας αυτή την πάντα ο Ice-T που τον βλέπουμε στη σειρά Law and Order, αν δεν κάνω λάθος, αυτή πρέπει να είναι η σειρά. Λοιπόν, πολλά είπαμε για όλες τις υποψηφιότητες Grammy, καλή επιτυχία σε όλους, να πάρουν αυτοί που αξίζουν κτλ. Πάμε λίγο να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να ακούσουμε Twisted Sister, The Price, υπέροχο κομμάτι, και ερχόμαστε για να πούμε κι άλλα νέα, έχουμε και κάνα δύο τρελά έτσι ωραία, εννοείται ότι θα πούμε και ανέκδοτο, έχω και ένα δικό μου γραμμένο σήμερα φρέσκο, χθες το έγραψα, και θα ακούσουμε και ένα νέο κομμάτι από τους Europe. Twisted Sister, The Price, υπέρ τραγουδάρα, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι το συγκεκριμένο κομματάκι. Και ας πάμε λοιπόν σε... Τώρα θα συνδυάσουμε την πολιτική με την rock, παύλα, metal. Έτσι, προσέξτε τώρα λοιπόν. Πάμε σε ένα νέο που έρχεται από το χώρο της πολιτικής κυρίως. Ο Δανός Πρωθυπουργός λέει, ακούστε τώρα, δορίζει το Master of Puppets στον Metallica στον πρόεδρο της Ινδονησίας. Ρε, πού είναι αυτοί οι πρόεδροι ρε παιδί μου, πραγματικά. Γιατί δεν έχουμε τέτοιο στην Ελλάδα. Κάτσε να δούμε τι έγινε λοιπόν. Κατά τη διάρκεια λέει διπλωματικής επίσκεψης ο πρωθυπουργός της Δανίας Lars Løkke Rasmussen, δεν ξέρω αν το λέω σωστά παιδιά, δεν ξέρω δανέζικα, δόρισε στον πρόεδρο της Ινδονησίας Γιώκο Γιωκόβι Βιντόντο, ρε παιδιά αλήθεια τώρα, Βιντόντο, τον λένε τον άνθρωπο Βιντόντο, σαν τον Τόντο το πουλί. Οκ, δόρισε λοιπόν μια υπογεγραμμένη
κόπια από την πρόσφατη Vinyl Box επανέκδοση του Master of Puppets των Metallica. Ο πρωθυπουργός Ραμιούζεν γνωρίζει την αγαπημένη μου μουσική, φέρεται να δήλωσε ο Ινδονήσιος ηγέτης. Να θυμίσουμε πως ο Γιοκόδη δεν έχει κρύψει την αγάπη του για το heavy metal, εκδηλώνοντας κατά καιρούς την προτίμησή του για μπάντες όπως η Napalm Death, η Lamb of God και η Megadeth. Μπράβο, τι είναι ωραία αυτή η πολιτική, οι τύποι που ακούνε και metal και rock κτλ. Μπράβο σας, παιδιά, και που το βγάζετε και προς τα έξω, γιατί είπαμε, η metal, ειδικά η metal σκηνή, είναι πολύ παρεξηγημένη, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι ωραία μουσική. Γιατί metal, λέω, για την death metal, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μιας που αναφέραμε τους Metallica και μιας που είπαμε ότι πριν το Hardwired to Self-Destruct είναι υποψήφιο για Best Rock Album κτλ., Best Metal Album, ας ακούσουμε λίγο το ομότιτλο Hardwired. Αχ, και αυτός ένας δίσκος που έχω λιώσει στην κυριολεξία από πέρσι που τον πήρα περίπου τέτοιο καιρό. Βασικά λίγο νωρίτερα, αν δεν κάνω λάθος. Τον έχω λιώσει πραγματικά. Τον έχω ακούσει πόσες φορές και στο αυτοκίνητο και στο σπίτι και από τον υπολογιστή και από παντού, ρε παιδιά. Αν μας αρέσει, κάτι σας αρέσει, τέλος. Λοιπόν, 23-13-0-22-0-40. Επιθυμίζω ότι κληρώνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το ερχόμενο Πουσουκού για την παράσταση Σπαγκέτι άλλα γαλλικά του Τσικάρα στο θέατρο Άρατος. Παίρνετε τηλεφωνά και αφήνετε ονοματεπονηματάκι. Α, ήρθε και ο... Γεια σου, Αλέξανδρε. Τι κάνεις, αγόρι μου. Δεν σου στείλα φιλιά πριν, παρέλειψα, με συγχωρείς, έτσι. Δεν θα με κόψεις. Γελάει το καμάρι μου, γελάει. Λοιπόν, θα μπεις μέσα ή να πω το νέο. Ήρθες για να πω να πάρουν τηλέφωνο πάλι. Τώρα αυτό λέω. 23-13-0-22-0-40. Εντάξει, πλάκα κάνουμε, εννοείται. Λοιπόν, α, θα έρθεις μετά. Εντάξει, γεια σου, Αλέξανδρε. Σε χαιρετάνε και οι ακροατές. Πάμε τώρα στους Bon Jovi, οι οποίοι νικούν τους Judas Priest στην ψηφοφορία του Rock and Roll Hall of Fame. Οι Bon Jovi ήρθαν πρώτοι στην ψηφοφορία προτίμησης του κοινού ανάμεσα στους υποψήφιους για την ένταξη στο Rock and Roll Hall of Fame. Έχουν λάβει 1.162.098, παρακαλώ, ψήφους, βρέθηκαν στην κορυφή αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Muddy Blues με 947.726, ενώ οι Dire Straits με 613.726, οι Cars με 552.707 και τελευταίοι, παρακαλώ, αυτό μου έκανε εντύπωση, οι Judas Priest 538.367 ακολούθησαν. Στην επόμενη φάση, οι 900 τακτικοί ψηφοφόροι του Rock and Roll, του Rock Hall of Fame, καλλιτέχνης, ιστορικοί και άλλοι σχετικοί με τη μουσική βιομηχανία, θα κληθούν να επιλέξουν με τη σειρά τους ανάμεσα στους 5 φιναλίστ. Τα τελικά αποτελέσματα θα δοθούν στη δημοσιότητα στο τέλος του μήνα, ενώ οι νικητές θα εισαχθούν στο Hall of Fame μέσω ειδικής τελετής στις 14 Απριλίου στο Cleveland, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία. Bon Jovi, εντάξει, τι να πεις τώρα για αυτό το συγκρότημα. Ακούσαμε και πριν ένα θρυλικό κομμάτι πίσω από το 1982, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, είναι μεγάλοι καλλιτέχνες και πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχαν μπει πάρα πολύ πιο νωρίς στο Rock and Roll Hall of Fame. Εντάξει, όμως καλή οργά παρά ποτέ, ρε παιδιά, έτσι. Λοιπόν, αφήνουμε τους Bon Jovi. Τώρα πάμε σε ένα αγαπημένο συγκρότημα από τη Σουηδία. Τους ξέρουμε όλοι εδώ πέρα, ειδικά στην Ελλάδα, καθώς το 88 τραγουδούσαμε συνέχεια. Από το 88 τραγουδάμε συνέχεια το τραγούδι τους The Final Count. Μιλάω εννοείται για τους Europe, οι οποίοι κυκλοφόρησαν δίσκο με τίτλο Walk the Earth. Το ομότιτλο κομμάτι Walk the Earth είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα και σας προτείνω να ακούσετε, να δείτε και το βίντεο κλιπ στο YouTube, καθώς είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, αγαπημένοι, πολύ πολύ αγαπημένοι Europe, οι οποίοι είναι ασταμάτητοι τα τελευταία περίπου 10 χρόνια, βγάζουν και αυτή συνέχεια albums επιτυχημένα. Walk the Earth τώρα στον αέρα του Temple of Rock στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Δύο φίλοι και τα λένε. Ρε Τάκη, έχω ένα σοβαρό πρόβλημα με τη γυναίκα μου, ρε φίλε. Τι πρόβλημα, ρε Μίτσο? Να ρε, κάθε μέρα μου ζητάει ένα σωρό λεφτά, ρε, σου λέω. Τη Δευτέρα μου ζήτησε 100 ευρώ, την Τρίτη 200, την Τετάρτη 250, άσε. Όπα, ρε φίλε, κάτσε σιγά να όμως. Και τι τα θέλει τόσα λεφτά, ρε Μίτσο? Ξέρω κι εγώ, μήπως τα δίνω.
Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Πάλι σαν να κρύωσε ο τόπος λίγο. Έτσι, λίγο ίσα ίσα κρύωσε ο τόπος, ε. Για πείτε, δεν βλέπω αντιδράσεις, παιδιά, στο Facebook. Για στείλτε λίγο, σας άρεσε. Δεν ήτανε, μετά έχω και ένα δικό μου, έτσι σας είπα, έγραψα ένα δικό μου τραγούδι. Είδες, έχω συνηθίσει να λέω αυτό το πράγμα, οπότε ναι. Έχω γράψει ένα δικό μου ανέκδοτο σήμερα, χθες το βράδυ το εμπνεύστηκα, οπότε εντάξει, πιστεύω, ναι. Εγώ λέω καλύτερα να ακούσουμε λίγη μουσική, γιατί θα πάμε και σε διαφημίσεις τώρα σε λιγάκι, οπότε ναι, ας ακούσουμε τον Michael Sanger με το ομόνιμο συγκρότημά του Temple of Rock. Πρώτη φορά θα παίξω τέτοιο τραγούδι εδώ στον αέρα. Michael Sanger λοιπόν, ο οποίος θα κάνει τώρα και μια νέα στροφή στην καριέρα του με το Michael Sanger Fest, βγάζει καινούριο δίσκο. Ανυπομονούμε να τον ακούσουμε και αυτόν. Έρχεται λοιπόν στον αέρα τώρα Michael Sanger's Temple of Rock, Live and Let Live. Κάνουμε διαφημισούλες όπως πρέπει και επανερχόμαστε εδώ πέρα για τη συνέχεια μας. Ναι, μην φύγετε, μείνετε εδώ, έτσι, μπράβο. Μόλις συμπληρώσαμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων στην εκπομπούλα Temple of Rock. Να θυμίσω ότι παίρνετε στο 23-13-022-040 για την φοβερή, τρομερή, τιτανοτεράστια παράσταση του γέλιου σπαγκέτια αλλά γαλλικά, έτσι, του Τσικάρα στο θέατρο Άρατος για το ερχόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δύο διπλές προσκλήσεις. Παίρνετε τηλέφωνο, αφήνετε όνομα, τεπώνυμο και στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε τους δύο μοναδικούς νικητές. Άμα δεν πάρετε όμως τηλέφωνο, δεν θα τα κερδίσετε. Έτσι, ναι, να γελάσουμε και λίγο, γιατί δεν καταλάβατε. Οπότε πάρτε τηλέφωνο, περιμένω να ακούσω να χτυπάνε τα τηλέφωνα εδώ πέρα, να γίνεται ένας πανικός, ένας χαμός. Όχι τίποτα, τώρα που έρχονται και γιορτινές ημέρες, είναι ωραίο, παιδί μου, να πάμε να δούμε και μια παραστασούλα, έτσι λίγο να γελάσει το χυλάκι μας. Ξέρετε εσείς. 23-13-022-040. Και συνεχίζουμε λοιπόν κανονικότατα την πορεία της εκπομπούλας μας. Πάμε τώρα στον κύριο Ozzy Osbourne, ο οποίος δηλώνει: «Οφείλω την καριέρα μου στους Beatles. Ο frontman των Black Sabbath ανέφερε το τραγούδι που επηρέασε τη ζωή του. Η καμπάνια End the Silence της φιλανθρωπικής οργάνωσης Hope and Homes for Children ενθαρρύνει μουσικούς από όλον τον κόσμο να αναφέρουν το τραγούδι που επηρέασε τη ζωή τους όταν ήταν παιδιά. Ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες είναι και ο μοναδικός Ozzy Osbourne». Ας δούμε τη δήλωση. «Το τραγούδι που μου άλλαξε τη ζωή ήταν το She Loves You των Beatles. Θυμάμαι ακριβώς που ήμουν όταν το άκουσα. Περπατούσα στο Winton Road στο Aston και κρατούσα ένα μπλε τρανζίστορ. Μόλις έβαλε το She Loves You, ήξερα αμέσως τι ήθελα να κάνω στη ζωή μου», δήλωσε. «Ήταν καινούριο τότε και μου έφτιαξε τη διάθεση. Από τότε έγινα μεγάλος θαυμαστής των Beatles και οφείλω την καριέρα μου σε αυτούς, γιατί μου έδωσαν τη θέληση να μπω στη μουσική βιομηχανία». Εντάξει, δεν είναι. Είναι λίγο βέβαια περίεργο να ακούσω ότι ο Ozzy Osbourne, ο μοναδικός αυτός metal τραγουδιστής και performer και καλλιτέχνης κτλ. Επηρεάστηκε από το She Loves You των Beatles, γιατί τότε δεν υπήρχε, ας πούμε, και το τόσο hard rock και το τόσο metal. Οπότε φανταστείτε τότε τι εντύπωση πρέπει να το έκανε ακούγοντάς του για να ασχοληθεί τελικά με τη μουσική και να εξελίξει ουσιαστικά το είδος που είχε ακούσει τότε από τους Beatles. Και επειδή αναφέραμε και τους Beatles, δεν θα βάλουμε Ozzy Osbourne. Όχι, θα βάλουμε το She Loves You, γιατί σας αγαπάω, ρε παιδί μου, εγώ. Εντάξει, έτσι, σας το αφιερώνω. She Loves You, άντε να μου τώρα. Λοιπόν, επειδή πέρασε και ώρα, να ξαναεπενθυμίσω ο τρόπος επικοινωνίας και όπου μας ακούτε και τα λοιπά. www.aolas.org. Και είπαμε, αφού πατήσετε το play και απολαύσετε τις μοναδικές μας μουσικές και φωνές, εννοείται, ψάχνετε και στο site για να δείτε τι σας αρέσει, τι σας ενδιαφέρει, διότι είναι πλούσιο, έχει πολλά θέματα, πολλά πράγματα να δείτε, να διαβάσετε. Θα πάρετε την πλάκα σας, κάντε μια βόλτα και εννοείται μπορείτε να πάτε στο Multimedia αρχείο και βρίσκετε και όλες τις εκπομπές, από όλες τις εκπομπές του ραδιοφώνου, έτσι, τα πάντα όλα. Ακούστε και καμιά, ας πούμε, από το αρχείο, μπορεί να μην την ξέρατε, να την ακούσετε και να σας αρέσει, ρε παιδί μου, και να αρχίσετε να την ακούτε και live. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σας τα λέω τώρα, άντε ρε παιδί μου τώρα.
Λοιπόν, επίσης μας ακούτε από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες του διαδικτύου. Email στο radio@aerelas.org, τηλέφωνο στο 2313 022 040 και για σήμερα αφήνετε και ονοματεπώνυμο για να κερδίσετε τις δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά στο θέατρο Άρατος για το ερχόμενο Πουσουκού. Και εννοείται υπάρχει και η ομάδα της εκπομπής στο Facebook Temple of Rock at EOE Radio. Και κάπου εδώ να συνεχίσουμε να λέμε τα νέα μας. Μισό λεπτάκι να ανοίξω το ειδικό ταμπλετάκι που φέρνει έτσι τα νέα. Λοιπόν. Α, ναι, εδώ είμαστε, το βρήκα. Ακυκλοφόρητα κομμάτια του Jimi Hendrix σε νέο άλμπουμ. Wow, ωραίο φαίνεται αυτό. Το Both Sides of the Sky κυκλοφορεί στις 9 Μαρτίου. Ένα νέο μεταθανάτιο άλμπουμ του Jimi Hendrix ανακοινώθηκε τις τελευταίες μέρες από τη Sony Legacy Recordings. Το Both Sides of the Sky αναμένεται να κυκλοφορεί στις 9 Μαρτίου. Τα 13 κομμάτια του άλμπουμ ηχογραφήθηκαν ανάμεσα στο 1968 και το 1970, τα 10 από αυτά κυκλοφόρητα, μεταξύ των οποίων και μια διασκευή το Woodstock της Johnny Mitchell. Σε κάποια από τα κομμάτια ο μυθικός κιθαρίστας συνεργάζεται με μουσικούς όπως ο Stephen Stills, ο Looney Youngblood, ο Johnny Winter και ο Billy Cox, Buddy Miles και από την Band of Gypsies του Hendrix. Το Both Sides of the Sky κλείνει την τριλογία των ακυκλοφόρητων ηχογραφήσεων του Jimi Hendrix, ακολουθώντας τα People, Hell and Angels το 2013 και Valleys of Neptune το 2010. Εντάξει, πιστεύω είναι πάρα πολύ καλό το ότι κυκλοφορούν τραγούδια ακυκλοφόρητα αυτών των καλλιτεχνών που πλέον δεν είναι κοντά μας και που εννοείται είναι θρύλι. Τώρα μιλάμε για τον Jimi Hendrix, ο οποίος ήταν ο μάστερ στην κιθάρα. Τότε παίζε με τα δόντια ο άνθρωπος, δηλαδή, και πολλοί προσπαθούν να το αντιγράψουν και σήμερα. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο ενέπνευσε τον ήχο το διαφορετικό που έβγαζε τότε. Μοναδικοί καλλιτέχνες. Και πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, ας πούμε, το ότι ας πούμε, ο Ozzy Osbourne επηρεάστηκε από το She Loves You των Beatles, είναι πραγματικά στη ζωή μας, άμα το παρατηρήσετε, πολλές φορές κάποια τραγούδια είναι αυτά που μας κάνουν το κλικ, ρε παιδί μου, και μας μείνουν. Ας πούμε, εμένα προσωπικά μου είχε μείνει όταν ήμουν ένα μικρό παιδί και είχα ακούσει τυχαία στον υπολογιστή μου, είχα βρει τον Scorpion στο Wind of Change. Πραγματικά ήταν Wind of Change για μένα, έτσι. Πραγματικά, άμα θέλετε, στείλτε μου κι εσείς αν έχετε κάποιο προσωπικό τραγούδι που σας άλλαξε την πορεία στη ζωή ή σας ενέπνευσε. Είναι πολύ ωραίο έτσι να τα μοιραζόμαστε αυτά. Πολύ μοναδικές στιγμές. Τώρα πάμε, εφόσον μιλούσαμε για Jimi Hendrix και ουσιαστικά μιλούσαμε για έναν πολύ μεγάλο κιθαρίστα, πάμε σε έναν επίσης μοναδικό και πολύ μεγάλο κιθαρίστα τοπικό. Μιλάω για τον πολύ καλό μου φίλο, τον αγαπημένο άνθρωπο και καλλιτέχνη, μοναδικός πραγματικά, τον Αναστάσιο Φαρίνη, τον οποίον τον είδα το προηγούμενο Σάββατο που μας πέρασε. Είχα να το δω καιρό, είναι η αλήθεια, κατάφερα και πήγα έστω και για λίγο. Θα ακούσουμε την πρώτη του κυκλοφορία, το πρώτο του σίγκλ που είχε βγάλει πριν από περίπου 5 χρόνια, το Little Angel. Πραγματικά απολαύστε το, είναι μοναδικό τραγούδι και είναι ένας πολύ πολύ δυνατός βιρτουόζος κιθαρίστας Έλληνας στις μέρες μας. Ακούστε το. Little Angel, λοιπόν, από τον Αναστάσιο Φαρίνη, τον μοναδικό βιρτουόζο κιθαρίστα. Πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι μοναδικός και σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος και σαν δάσκαλος. Κάποια στιγμή είχα την τύχη να τον έχω για λίγο δάσκαλο. Σε αυτό το κομμάτι συμμετέχει ο Dean Mess, τον Wanted, τοπική και αυτή ελληνικό συγκρότημα, έχει κάνει και βήματα προς τα έξω αρκετά μεγάλα και καλά πραγματικά και πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίζουμε αυτά τα συγκροτήματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να βλέπεις ειδικά ας πούμε, από ανθρώπους που ψιλοξέρεις ας πούμε, από έξω, που τους συναντάς συναυλίες και τα λοιπά. Είναι ωραίο να βλέπεις ότι τα συγκροτήματά τους και τα μουσικά τους βήματα προχωράνε, μεγαλώνουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι καταπληκτικό. Και εντάξει, τι να πεις τώρα και για τον Dean Mess και για τους Wanted και για τον Αναστάσιο Φαρίνη. Και ήταν τιμή μου τότε που με τους Spark Light, με το συγκρότημά μου, είχαμε ανοίξει και μια συναυλία του στο 8-Ball. Μοναδική εμπειρία, ήταν πραγματικά ένα party. Μόνο αυτό θα σου πω, ένα party. Έχει στο YouTube βίντεο, για άμα ψάξετε θα το βρείτε. Εντάξει, όχι, πλάκα κάνω, δεν χρειάζεται. Πριν πόσα χρόνια πριν πω, πραγματικά έτσι. Αχ, πολύ μακρινά φαίνονται όλα αυτά. Φτάσαμε, είναι 3:20 ρε παιδιά. Η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα όταν κάνεις εκπομπή. Τι πράγμα είναι αυτό.
Η ώρα περνάει όμως και χάνετε και ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις. 23-13-022-040, δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά του Τσικάρα στο θέατρο Άρατος για αυτό το πουσουκού. Παίρνετε τηλέφωνο, αφήνετε ονοματεπώνυμο, όποτε θέλετε πάτε παιδιά. Έχει παραστάσεις, όποια μέρα θέλετε πάτε. Το θέμα είναι ότι περάσετε καλά. Να, η διακροάτρια του Temple of Rock, η Δέσποινα, πήγε και λέει: εντάξει, παιδιά, έκλαψα, ας πούμε. Πώς να σου το πω. Ήταν απίστευτο. Πάμε να ακούσουμε λίγο Aerosmith, What Could Have Been Love, μια έτσι πολύ ωραία μπαλαντίτσα που μ' αρέσει πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα θεματάκια μας. Έχουμε ακόμα λίγα, έτσι. Δεν τελειώσαμε. What Could Have Been Love από τους αγαπημένους Aerosmith και τη μοναδική φωνή του Steven Tyler. Λοιπόν, περνάμε τώρα σε ένα θεματάκι το οποίο πιστεύω ότι, κατά την ταπεινή μου άποψη πάντα, έτσι, είναι πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό. Καθώς τελευταία, όχι μόνο τελευταία, από πάντα βασικά, βλέπαμε καλλιτέχνες, ειδικά στον χώρο του τραγουδιού, αυτοκτονούσαν κτλ. Τελευταία παραδείγματα, ας πούμε, είναι το Linkin Park, ο Chester Bennington, Chris Cornell. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Η πρώτη γραμμή βοήθειας για μουσικούς είναι γεγονός. Το Music Minds Matter δημιουργήθηκε βάσει έρευνας για την κατάθλιψη στη μουσική βιομηχανία. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Η φιλανθρωπική οργάνωση Help Musicians UK αποφάσισε να δημιουργήσει την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας Music Minds Matter, που λειτουργεί με συγχωρείτε συνεχόμενα για να προσφέρει συμβουλές και βοήθεια σε μουσικούς που πάσχουν από κατάθλιψη. Αυτή η απόφαση πάρθηκε ύστερα από έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Westminster, η οποία αποδεικνύει ότι η μουσική είναι τρεις φορές πιο επιρρεπή σε κατάθλιψη από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Wow, δεν το ήξερα αυτό. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 2.200 μουσικών και ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σχετικά με τη μουσική και την ψυχική υγεία. Σε ανακοίνωση στο επίσημο website της, η Help Musicians UK τονίζει: με 96 χρόνια εμπειρία καταλαβαίνουμε την πολυπλοκότητα του να δουλεύει στη μουσική βιομηχανία και να γνωρίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη για υποστήριξη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θα εμφανιστούν. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Μπράβο στην οργάνωση και τους επεθυμώ και τους συγχαίρω. Πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ωραία κίνηση αυτή που κάνουν. Γραμμή βοηθείας για rock stars, ας πούμε. Ναι, κι όμως μπορεί εμάς να μας φαίνεται ότι αυτοί έχουν την τέλεια ζωή ή το οτιδήποτε, αλλά στην ουσία έχουν την πιο απαιτητική ζωή από όλους, καθώς άμα σκεφτείτε ότι παραδείγματος χάρη μέσα σε μια τουρνέ, μέσα σε δύο μήνες, πολύ πρόχειρα σας τα λέω, χρειάζεται να κάνουν π.χ. 30 shows ή 20 shows, τα οποία κάθε βράδυ που θα εμφανιστούν να είναι τέλει στο 100% και παραπάνω, και να έχουν μετά να συναντήσουν και τον κόσμο. Ουσιαστικά καταργείται και καταλύεται η προσωπική τους ζωή σε κάποιο βαθμό. Βέβαια είναι το πόσο θα το αφήσουν και οι ίδιοι, αλλά είναι περίεργες καταστάσεις και όντως πιστεύω ότι θα βοηθήσει κόσμο αυτή η γραμμή. Καλώς την κάνανε. Τι να πω, και να λείψουν άλλες τραγωδίες. Δηλαδή τώρα να αυτοκτονούν καλλιτέχνες που είναι είδωλα, πιστεύω ότι είναι ότι χειρότερο και βγαίνει μια πολύ κακή, άσχημη εικόνα προς τα έξω, γιατί η μουσική ουσιαστικά πρέπει να είναι γιορτή και όχι κάτι άσχημο. Έτσι, γράφουμε εμείς καλλιτέχνες, βάζω και εμένα μαζί, και εγώ γράφω μουσική. Sorry κιόλας που το λέω έτσι, να μην ακουστεί κάπως. Γράφουμε για να βγάζουμε πράγματα που έχουμε μέσα μας. Οπότε ίσως αυτό πρέπει να μας κάνει πιο ελαφριούς αυτό το θέμα. Ανταυτού μας κάνει πιο ευέξαπτους και ευαίσθητους, όπως λέει και η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Μπράβο, πάντως πολύ καλή ενέργεια. Και σανότερα, άντε και για ηθοποιούς. Πάντως έχουμε χάσει από τον χώρο των θεάματων, συγγνώμη, έχουμε χάσει πολλούς ωραίους καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν αυτοκτονήσει, και ο Ρόμπιν Βίλιαμς είναι ένα τεράστιο παράδειγμα. Τέλος πάντων όμως, να μην πολυλογούμε, πάμε να ακούσουμε λίγο, να σκληρύνουμε λίγο και να ανέβουμε πάλι. Πάμε να ακούσουμε Dio, Rainbow in the Dark. Παιδιά, το Σάββατο που πήγα στους Rock and Roll Children δεν υπήρχε. Τους έχω δει, νομίζω είναι η τέταρτη, πέμπτη φορά που τους βλέπω. Πάλι sold out, γινόταν χαμός, αλλά δεν τους χορταίνεις. Είναι, πιστεύω, το καλύτερο tribute συγκρότημα στον κόσμο, που ειδικά αφορά τον Ronnie James Dio. Πάμε να ακούσουμε Rainbow in the Dark. Temple of Rock.
Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε και στην τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπούλα μας. Να επιθυμίσω καθώς σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση 23-13-022-040. Αφήνετε ονοματεπώνυμο. Σε περίπου 5 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση, έτσι δεν προλαβαίνετε. Γρήγορα, γρήγορα. Οι τελευταίοι όσοι είστε, πάρτε το ακουστικό, γρήγορα τηλέφωνο, αφήνετε ονοματεπώνυμο. Και που σου κου πάτε με διπλή πρόσκληση στο θέατρο Άρατο στην παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά, έτσι. Άντε γρήγορα, γρήγορα. 23-13-040. 23-13-022-040. Σωστά να το πω. Ακούμε λίγο Danzig με το φοβερό Mother και επιστρέφουμε για να δούμε λίγο το ανανεωμένο πρόγραμμα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων εδώ πέρα του ραδιοφώνου μας. Mother, tell your children not to walk my way. Ομολογώ πως έχω πάρα πολύ καιρό να ακούσω το συγκεκριμένο κομμάτι και κακώς δεν το ακούω τόσο καιρό. Εκεί κατέληξα λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε, ήρθε η ώρα να δούμε το ανανεωμένο πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Να σας ενημερώσω λίγο για κάποια καινούργια πραγματάκια που έχουμε. Καταρχάς, στις 11 το πρωί, ακούμε κάθε πρωί ακριβώς στις 11, Δευτέρα με Παρασκευή, τον δορυφόρο ISS. Μοναδικό αυτό που κάνουμε, δεν το κάνει κανένα άλλο ραδιόφωνο. Σε απευθεία σύνδεση λοιπόν με τον δορυφόρο. Ακούμε ό,τι μας λένε από εκεί πέρα πάνω, τέλος πάντων. 11.30 έχουμε την πρώτη πρόγνωση καιρού για την μες τη μέρα. Στις 12 έχουμε τα Glimpses που είναι ουσιαστικά ξενόγλωσσα audiobooks. Είναι στα αγγλικά και έχει διάφορα. Ας πούμε, μπορεί να έχει τώρα παίζει παραδείγματος χάρη του Αριστοτέλη τα ποιητικά. Ένα παράδειγμα. Στις 12.30 έχουμε τις ματιές από τους δημοσιογράφους εδώ πέρα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, τα audiobooks δηλαδή. Στη μία βγάζουμε εννοείται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στις 4 κάθε μέρα εννοείται πως έχουμε τα ζώδιά μας. Τώρα για σήμερα πάμε λίγο να δούμε αναλυτικά. Έχουμε και στις 6 την πρόγνωση του καιρού, να ξέρετε. Κάθε μέρα αυτό. Έχουμε στις 9 με 10 την εκπομπή του Ιωάννη Παπαζής Αποκάλυψης. Στις 10 έχουμε Πρόδρομο Κοφσανίδη και Χριστίνα Δημητριάδου στο Δής Αναμάρτητος. Και στις 11 έχουμε το μοναδικό Σταύρο Δουκουζιάννη. Τώρα για αύριο έχουμε πρεμιέρα. Έχουμε τη νέα εκπομπή του κύριου μισό λεπτό να το βρω λίγο που είναι γιατί το έχασα. Να, του, συγγνώμη, με συγχωρείτε, του κύριου Ηλία Βαβούρα, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Φιλοσοφίν, όπου θα έχει και μοναδικούς καλεσμένους. Αυτό βγαίνει λίγο ακριβώς μετά βασικά τα ζώδια, 4 και 5 παραδείγματος χάρη. Έχουμε πάλι τον Νίκο Ματέοπουλο Τετάρτη, πολύ ωραία, Νίκο Ρωσόπουλο. Να δω. Ναι. Πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ενδιαφέρον το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Οπότε και ακριβώς μετά από εμάς θα έχει τα ζώδια με τον Νίκο Γεννήματα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τους Saxon με το Ride Like the Wind και ερχόμαστε για να ανακοινώσουμε και τους νικητές για τις δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Προλαβαίνετε να πάρετε τώρα στο τραγούδι 23-13-022-040. Καλά, δεν τρέπεσαι, τι είναι αυτά που λες. Τι είπα, δεν άκουσα. Δεν ακούσαν στον αέρα γι' αυτό, έχει χάρη δηλαδή. Εγώ ξέρω τι λέω. Εκτός αέρα όλα λέγονται. Α, εκτός αέρα όλα λέγονται έτσι. Ήρθε λοιπόν ο Αλέξανδρος να κάνουμε και τη σημερινή κλήρωση. Πόσους είχαμε ρε εσύ, Αλέξανδρε, για δες. Ποια κλήρωση? Δύο διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Άρατος, Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Α, ναι, γι' αυτό ήρθα. Έλα, α, γι' αυτό ήρθες, ε. Α, με πειράζεις. Εντάξει, αγόρι μου. Εντάξει. Εντάξει, παιδί μου. 12 άτομα πήρα τηλέφωνο. 12. 12 άτομα. Mm-hmm. Α, εγώ στα 7 είχα μείνει. Εσύ, δεν σε ειδοποιώ για τα όλα, για τα πάντα. Δείτε τώρα, υπεύθυνο με περιεχομένο, ρε παιδί μου, να σου τύχει, να μην σε ειδοποιεί για τίποτα. Ωραία. Θέλεις να πεις δύο νουμεράκια? Λοιπόν, έχω πει το 1 και το 2, θα πω το 3. Λοιπόν, το 3 και πόσο έχω. Α, θα πω το 11 γιατί χθες είχα γενέθλια. Το 11. Άσχετα που έχουμε 12. Ωραία. Ναι. 3 το... και 11. Το 11 είναι η κυρία Ζωή Χαρτοματσίδου. Α, Ζωή, γεια σου Ζωή.
το τηλέφωνο της, εντάξει, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 2 και 8, 008 δηλαδή. Ωραία. Και για πες και το άλλο νούμερο. Σου είπα το 3 και το 11. Α, το κρατάς δηλαδή. Τι παιδί είναι, το 3 και το 11, άντε. Ωραία, το νούμερο 3 είναι ο κύριος Αλεξιάδης Γιάννης. Α, ο Τζόνι, ωραία, ωραία. Και το τηλέφωνο τελειώνει σε 397. Θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς. Δύο τηλέφωνα έχει αυτός, αλλά εντάξει, από το ένα θα πήρε. Έλα ρε, γέλα, σε παρακαλώ. Εντάξει, η εκπομπή με τα ανέκδοτα νομίζω έχει τελειώσει. Φίλε, κοίτα, όπα, όπα, περίμενε. Λίγο σταματάμε μουσική. Εδώ σημαντικό, πέρα, σε αυτή την εκπομπή πάντα λέμε ανέκδοτα. Εκείνο ήταν αφιερωμένη στα ανέκδοτα η εκπομπή. Αλλά όταν είσαι στον Temple of Rock, ναι, πάντα λέμε ανέκδοτα. Βασικά, όταν είσαι, εντάξει, στο Temple of Rock, πάντα κρυώνεις. Έχει 32 βαθμούς και κρύωσα. Ναι, εγώ αυτό έχουμε ξέρω. Και το air conditioning ανοιχτό. Εντάξει, έχεις κάτι να πεις στον κόσμο που σε ακούει αυτή τη στιγμή και χαίρεται με την ωραία σου φωνή? Όχι, γιατί τους αγαπώ πολύ. Γιατί το κομμάτι αυτό, όταν έχουμε κλήρωση και έρχεσαι εσύ, είναι το καλύτερο. Βλέπεις εδώ πέρα χιλιάδες μηνύματα αυτή τη στιγμή στο Facebook. Ναι. Κατακλυσμός. δεν μπορώ να σταματήσω να βλέπω τα τόσο πολλά μηνύματα. Error έβγαλε. Το κάψα. Ο Ζούκεμπεργκ θα τρίβει τα χέρια του τώρα. Θα καθίσει για το ανέκδοτο. Μετά το τραγούδι θα πω ανέκδοτο. Να καθίσω, εντάξει. Θες, θα πω δικό μου. Όχι. Θα καθίσω, εντάξει. Μπορείς να το αντέξεις αυτό το πράγμα. Νομίζω έχω προετοιμαστεί. Φορά αρκετά ρούχα, εντάξει. Εντάξει, και εγώ μετά από το ταξίδι που είχα στα πολύ κρύα τα μέρη, τώρα πιστεύω το ανέκδοτο αυτό θα είναι ένα τίποτα. Δεν μου είπες όμως που πέρασες καλά τουλάχιστον. Ωραία, ναι. Είχε πολύ κρύο. Είχε πολύ κρύο. Εντάξει. Βέβαια, κοίτα, με το που πάτησα το πόδι μου στη Γερμανία, άρχισε να χιονίζει. Δεν πρόλαβα να πω ανέκδοτο, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Μάλλον τότε θα ακούσαν εκείνη τη μέρα με το ανέκδοτο update. Δεν μαζεύτηκε η γερμανική αστυνομία να σε μαζέψει επί τόπου. Φαντάζομαι κυνηγάνε μέσα στο αεροδρόμιο, ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο σιγοτραγουδούσα και εγώ και η Ελευθερία όταν ήμασταν έξω από μέσα μας. Τα χαιρετίσματά μου στην Ελευθερία επίσης. Γεια σου, Ελευθερία. Μας ακούει η Ελευθερία, δεν ξέρω. Δώσε σήμα να ακούσει. Λοιπόν, Scorpions, love them or leave them, και μετά λέμε το ανέκδοτο. Γυρνάει το απόγευμα ο άντρας κουρασμένος από τη δουλειά και έχει ορεξούλες. Μπαίνει μέσα, πάει στο δωμάτιό του και μπαίνει κατευθείαν για ντουζ. Πλένεται, ετοιμάζεται και ξαπλώνει τσίτσιδο στο κρεβάτι. Είναι έτοιμος να φωνάξει τη γυναίκα του για πονηριές. Πάνω πάει να τη φωνάξει, ακούει από μέσα φωνές και σπασίματα. Αχ, συγγνώμη άντρα μου, συγγνώμη, φωνάζει η γυναίκα του. Μπαίνει μέσα στο δωμάτιο παρακαλώντας. Αχ, συγγνώμη, δεν το ήθελα! Και τον βλέπει τσίτσιδο. Καλά, τι κάνεις εσύ έτσι? Ρε γυναίκα, με βγάζεις από τα ρούχα μου. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Αλέξανδρε, δεν το κατάλαβες. Σε βλέπω λίγο να μπερδεμένο σε βλέπω. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν το κατάλαβα. Αν δεν το κατάλαβα. Νομίζω ότι και ο κόσμος θα συμφωνήσει μαζί. Αυτός πήγε σπίτι ο ορεξάτος, έτσι. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Για τρελίτσες, ξέρεις. Ναι. Είναι και η εποχή τώρα. Τέλος πάντων, ξάπλωσε τσίτσιδος αυτός, έτσι, εντελώς. Στο κρεβάτι και πήγε να τη φωνάξει. Πάμε, πήγε να τη φωνάξει. Έκανε ζημιά αυτή και μπήκε μέσα ζητώντα συγγνώμη. Και το βλέπει έτσι και λέει, γιατί είσαι έτσι? Και λέει, με βγάζει από τα ρούχα μου. Τσατίστηκε. Επειδή ήταν δηλαδή. Καταλαβες. Ναι, το κατάλαβα, νομίζω και πριν, αλλά εντάξει, νομίζω η έκφραση του προσώπου μου τα λέει όλα. Ναι, είναι αυτό που θες μια επιβεβαίωση, ας πούμε, μετά. Που λες, τώρα το άκουσα αυτό. Είμαι χαζός ή δεν είμαι. Ναι, ή το άκουσα, δεν το είπε, δεν ξέρω. Είναι μια περίεργη φάση. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίζει να γράψει ανέκδοτα, Πέτρο. Δεν πρέπει να σου κόψουμε τα φτερά. Ναι. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρει. Φίλε, λέω να το εξελίξω με τις γιορτές. Θα έχεις σύντομα νέα, να το ξέρεις. Το πνεύμα που πηγαίνουν, ας πούμε, θα σε εξελίξει. Προετοιμάσου. Εντάξει. Θα σου πω κάτι ιδέα. Όταν έρθει η ώρα θα το ανακοινώσω κιόλας. Απλά δεν το έχω ακόμα έτοιμο αυτό που θέλω να κάνω. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, δεν είναι. Αυτό τώρα είναι άλλο θέμα. Κάπου εδώ τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Να υπενθυμίσουμε ότι οι νικητές είναι η Ζωή Χαρτοματσίδου και ο Γιάννης Αλεξιάδης. Να περάσετε όμορφα, να περάσετε ωραία και καλά. Ντύρλι, ντύρι, 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 ντά. Ντύρι, 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 ντά. Ντόδα, ντύρι, ντά, ντά.
Ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι έτσι. Λοιπόν, έχει να πει κάτι στον κόσμο, Αλέξανδρε? Όχι, να ξαναδώσω. Τώρα που σου δίνεται το βήμα. Χαιρετίσματα στην Ελευθερία, ευχαριστώ που με έστειλε πίσω. Να σου πω, κομμένα αυτά με τη γυναίκα μου, έτσι. Πρόσεχε λίγο. Κοίταξε, εγώ ψάχνω να τη βρω κανένα καλύτερο, αλλά δεν θα δείξει. Είναι πολύ άτυχε η καημένη. Νομίζω ναι. Τη λέω χθες το βράδυ, έβγαλα ανέκδοτο. Α, εντάξει, δεν πειράζει, μην μου το πεις. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε και για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Θα τα πούμε την 5η 2 με 4 εδώ πέρα στο ραντεβού μας στον Temple of Rock, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ήταν μαζί μας ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Ο υπεύθυνος περιεχομένου. Δεν λέω το επίθετος, δεν θέλω. Ρε, έτσι, καλά σε... κάνεις. Έτσι. Να μην αμυστεί. Πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Πέτρος Σοφιανίδης, ο παλαβός και τρελός κτλ. Ξέρετε, με ξέρετε. Μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Temple of Rock over and out. Κλείνουμε με Van Halen Jump. Εντάξει. Έτσι, για να κλείσουμε ωραία. I said jump. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Θα τα πούμε την 5η. Τσάω.